Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν γονείς στην Κομωτινή κατά της χρήσης μάσκας στα παιδιά κάτω των 12 ετών. Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε έξω από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής. Εκεί η αντιπροσωπεία γονέων είπαν όχι στην χρήση μάσκας στα δημοτικά και διεμήνυσαν ότι θα συνεχίσουν να αντιδρούν. Έχουμε μαζευτεί εδώ κάποιες ομάδες για κατά της μάσκας. Εμένα το παιδί μου δεν θέλει να πηγαίνει σχολείο μόνο και μόνο για τη μάσκα. Και πολλά άλλα παιδιά που είναι δεύτερη και τρίτη μέρα που δεν πάνε καθόλου σχολείο και μένουν εκτός από τα μαθήματα. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Δηλαδή μέχρι πού θα πάει? Έχω μπει σε σχολείο μέσα που καθηγητές και διευθυντάδες δεν φοράνε μάσκα. Πάντως υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες από το Υπουργείο που λένε ότι πρέπει να φορούν και οι καθηγητές, πρέπει να φορούν και τα παιδιά εκτός από συγκεκριμένες κατηγορίες παιδιών. Συμφωνώ σε αυτό μαζί σας, αλλά πίσω από τα κάγκελα με κλειστές πόρτες δεν βλέπει κανένας τίποτα. Τα παιδιά θέλουν να είναι η μύτη κλειστή. Ποιος ο λόγος να είναι η μύτη κλειστή? Okay, το στόμα το δέχομαι να είναι κλειστό, μιλάει, πετάει σάλια. Η μύτη του μωρού γιατί να είναι κλειστή? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, για να μην παίρνει οξυγόνο το παιδί. Θα κάνετε και κάποια ακόμα παράσταση διαμαρτυρίας από εδώ και στο εξής? Ναι, θα κάνω, μέχρι να καταργηθεί η μάσκα. Γιατί το δικό μου το παιδί, γιατί να μην πάει σχολείο και όλα τα άλλα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο? Για ποιο πράγμα? Ας μου γράψει, δώσει ένα χαρτί διευθύντρια ότι δεν δέχεται το παιδί μου να πάει σχολείο με το στόμα κλειστό και θέλει να είναι σαν θύμητρο να φοράει το μωρό. Να φανταστώ, το αίτημα για τις μάσκες αφορά μόνο τα παιδιά. Δεν είστε γενικά κατά τις χρήσεις και στους ενήλικες? Όχι, δεν είμαι κατά τις ενήλικες. Και εγώ δουλεύω και είμαι 8 ώρα με μία μάσκα μόνο για τα παιδιά. Εμένα το παιδί μου έρχεται σπίτι και λέει: «Μαμά, δεν αντέχω με τη μάσκα, υδρώνω, δεν μπορώ να ανασάνω». Του λέω: «Θα κατεβάσει τη μύτη». Λέει: «Μου κάνει παρατήρηση η κυρία πολλές φορές και τον είπε για τελευταία φορά: άμα σε ξανακάνω παρατήρηση, θα φύγει στο σπίτι». Πάντως υπάρχουν και επιστήμονες που λένε ότι δεν επηρεάζεται η πρόσληψη οξυγόνου από τη μάσκα. Υπάρχουν και επιστήμονες που λένε ότι επηρεάζει και τα παιδιά πρέπει να φοράνε τη μάσκα πάνω από 12 χρονών. Και υπάρχουν χώρες, δύο χώρες που φοράνε μάσκες και οι υπόλοιπες χώρες που δεν φοράνε μάσκες. Έχω και βιντεάκια και γιατρούς που λένε ότι τα παιδιά δεν δέχονται την απειλή από το ιό. Πριν τρεις μήνες μας είχαν πει ότι δεν χρειάζεται να φοράμε μάσκα, δεν μας προστατεύει μάσκα. Μετά από τρεις μήνες είπαν ότι πρέπει να φοράμε μάσκα γιατί κινδυνεύουμε. Δηλαδή ας σκεφτούν τι θέλουν, να ξέρουμε και εμάς τι μας γίνεται. Μας περνάνε για τρελούς. Την πρώτη μέρα όταν ήρθαμε στο σχολείο, ενώ σε άλλα σχολεία γινόταν θερμομέτρηση με αντισηπτικά, στο δικό μας το σχολείο δεν είχε ούτε θερμομέτρηση ούτε αντισηπτικά. Και για τα νηπιαγωγεία, που από το 12ο νηπιαγωγείο έρχονται στο 11ο νηπιαγωγείο παιδιά, προνήπια στο σχολείο. Και ενώ είχαν πει ότι στα νηπιαγωγεία και σχολεία θα υπάρχουν μέχρι 17 παιδιά, η κόρη μου πάει στο 12ο νηπιαγωγείο και η τάξη της είναι με 25 παιδιά. Απαράδεκτο αυτό το πράγμα. 25 παιδιά με μια δασκάλα, τι θα προλάβει η καημένη να πρωτοκάνει? Ποιο παιδί να πρωτοπροσέχει? Για να μην πέσει η μάσκα, να φοράει σωστά τη μάσκα. Δηλαδή τι θέλουν?